Ο Max Verstappen χάλασε το πάρτι της Ferrari στα 100χρονα της Μόντζα, κλέβοντας την νίκη από τον μεγάλο ήρωα του πλήθους Charles Leclerc. Η Red Bull Honda είχε για άλλη μια φορά την υπεροχή σε μια πίστα που βολεύει το δυνατό κινητήρα και τα θαυματουργά αεροδυναμικά της. Παρά το γεγονός πως τα safety cars επηρέασαν την κανονική ροή της κούρσας, η Ferrari έδειξε πως θα δυσκολευόταν να κερδίσει τους κόκκινους σταύρους με την απόδοση του δικού της μονοθέσιου στο αυτοκρατορικό πάρκο. Ο Verstappen έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο στον επόμενο αγώνα στη Σιγκαπούρη, με την προϋπόθεση ότι θα κερδίσει την κούρσα και θα γράψει παράλληλα τον ταχύτερο γύρο, με τον Leclerc να τερματίζει από την 8η θέση και κάτω και τον Πέρες να μένει εκτός βάθρου. Ο Ολλανδός άσος της Red Bull, που θα γιορτάσει τα 25η γενέθλιά του στο τέλος του μήνα, μετρά φέτος 11 νίκες από 16 αγώνες, ενώ απομένουν 6 ακόμη Grand Prix προτού ολοκληρωθεί η σεζόν. Στην περίπτωση που καταφέρει να πετύχει άλλες 3 νίκες, θα ξεπεράσει το ρεκόρ 13 νικών σε μια χρονιά που έχουν πετύχει οι Schumacher και Vettel το 2004 και 2013 αντίστοιχα. Ωστόσο, το απόλυτο ρεκόρ στη Φόρμουλα 1 όσον αφορά το ποσοστό νικών σε μια χρονιά κατέχει ο μεγάλος Ιταλός θρύλος Αλμπέρτο Ασκάρι από το πολύ μακρινό 1952. Χρονιά κατά την οποία κέρδισε με τη Ferrari του το 75% των αγώνων που έλαβε μέρος. Μόνο στην περίπτωση που ο Verstappen κερδίσει και τους 6 εναπομείναντες αγώνες θα καταφέρει να προσπεράσει το φάντασμα του Ασκάρι που μένει απλησίαστο εδώ και 70 χρόνια.